Μετά από μάχη ενός μήνα με τον κορονοϊό, κατέληξε ιερέας που λειτουργούσε σε εκκλησία του Χορτιάτη. Σύμφωνα με τους συγχωριανούς του, ήταν αρνητής του ιού και δεν τηρούσε πιστά τα μέτρα προστασίας. Ωστόσο, ήταν πολύ αγαπητός, γι' αυτό και στην κηδεία του παρατηρήθηκε μεγάλος συνωστισμός. Πριν από ένα περίπου μήνα, ο πατέρας Χαράλαμπος νόσησε από κορονοϊό, όμως δυστυχώς η μάχη μαζί του αποδείχτηκε άνηση. Τραγική ηρωνία, όπως λένε οι πιστοί της ενορίας του, ήταν αρνητής. Αμφιβάλλοντας, όπως λένε, για τον κορονοϊό, δεν τηρούσε τα μέτρα προστασίας και απέφευγε να φορά μάσκα. Όταν γινόταν μέσα 150 άνθρωποι, 200, ο διπλανός μου πέθανε εξαιτίας αυτού. Γιατί πίστευε αυτά που έλεγε ο παπάς. Δεν φοράμε μάσκα, δεν χρειάζεται, δεν υπάρχει κορονοϊός, μας προστατεύει ο Θεός. Ήταν αρνητής. Και γενικά το έλεγε αυτό, να μην φοράμε μάσκες και τα συναφή. Όλος ο κόσμος το πέρα τον αγαπούσε. Την ημέρα της κηδείας, ελάχιστος κόσμος ήταν εσωτερικά του Ιερού Ναού. Στον προάβλιο χώρο παρατηρήθηκε το αδιαχώρητο. Κάποια στιγμή άρχισε να βρέχει και όλοι συνωστίστηκαν κάτω από το στέγαστρο. Με αποτέλεσμα να πάνε περίπου το όλα τα μέτρα. Ξέρω ότι δεν έχει αφήσει κόσμο να μπει μέσα επειδή φορούσε μάσκα. Και παιδάκια μικρά. Πήγανε και δεν τους άφησε. Αν φορέσετε μάσκα, θα βγείτε έξω από τον ναό. Εν τω μεταξύ, ένας άλλος ιερέας στη Θεσσαλονίκη ελέγχεται κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας για διάδοση της πανδημίας σε πυκνοκατοικημένο προάστιο της πόλης, όπου είναι εφημέριος.